σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου για την πέμπτη αγωνιστική της Development League, οι Milwaukee Ducks αντιμετωπίζουν τους ακρίτες, δύο ομάδες οι οποίες είναι στην ίδια μοίρα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, ενώ οι φιλοξενούμενοι θα ανοίξουν το σκορ με ένα γρήγορο καταφύ του Βάμπη Χριστοφορίδη, παράλληλα από Χριστοφορίδη, για να το πω πιο ακριβής. 0-2 λοιπόν στο παιχνίδι μας, όπως έλεγα στο ξεκίνημα, οι ομάδες μετρούν τις ίδιες θέσεις μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταφέρει να πάρουν κάποια νίκη. Τέσσερις αγωνιστικές έχουν δώσει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και στις τέσσερις έχουν ιτηθεί. 0-4 λοιπόν τα δύο ρεκόρ, και έτσι σήμερα κάποια από τις δύο αυτές ομάδες θα είναι και η μία που θα πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Και πάλι στην επίθεση φιλοξενούμενοι, πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες. Ενώ θα έρθει και το δεύτερο καλάθι, και πάλι ο Χαραλάμπος Χριστοφορίδης θα χτυπήσει αυτή τη φορά από μακριά για το 0-5. Πρώτο τρίποντο στο μάτς, διαχείρος Χριστοφορίδη. Στην πεντάδα των Ντάξ έχουμε Κουλουκίθα, Κούκουνα, Παπαροϊδάμι, Σιόζο και Σουμαλά. Σουμαλά βασικά, το κάνεις λάθος. Ενώ από την άλλη, στους πέντε των ακριτών έχουμε Σαββίδη, Φωτιάδη, Βασίλη, Χαράλαμπο, Χριστοφορίδη, Χρονόπουλο και Νάστο. Ήρθε το πρώτο καλάθι και για τους γηπεδούχους, για το 2-5. Στην επίθεση τώρα η κόκκινη. Πάει μέχρι μέσα και θα πετύχει το καλάθι ο Σιμιακός. Για το 2-7. Κουλουκίθας, πάσα έφτασε έξω. Αυτό από το τρίποντο. Ένα σουτ μακρινό τώρα, εύστοχο για τους Ducks. Είναι ο Σουμαλάς για το 5-7. Και οι γηπεδούχοι συνδέονται από μακριά για να πλησιάσουν στο δίποντο πλέον. Καλή άμυνα από τον Κουλουκίθα. Η κατοχή παραμένει στους ακρίτες. Είναι η επαναφορά. Κρατάει ο Φωτιάδης. Θα πάρει το δίποντο με τη βοήθεια του ταμπλό. Θα γράψει το 5-9. Κουκουνάς μέσα στη γωνία. Σηκώθηκε για δύο ο παίκτης των γηπεδούχων. Δεν κατάφερε κάτι καλό ο Κουλουκίθας. Τώρα η κόκκινη με τον Νάστο να αφήνει στον Φωτιάδη. Φωτιάδης κρατάει. Έπαιξε με τον Χρονόπουλο. Χριστοφορίδης πάσα έξω. Ο Χρονόπουλος θα πάρει ένα τρίποντο για να προλάβει το ρολόι. Δεν πέταξε έγκαιρα την μπάλα από τα χέρια του. Στην εξέλιξη της φάσης εκεί ο Νάστος ήταν καλά. Ναι. Έτσι του έμεινε η μπάλα στα χέρια, παρέμεινε και το 5-9. Σουμαλάς. Ένα μακρινό δίποντο που θα βρει στόχο από τον Κούκουνα. 7-9. Φωτιάδης. Χρονόπουλος στα δεξιά. Πάσα του εκεί. Θα στείλει λίγο πιο πίσω τον Σιμιακό για να γίνει ο αποδέκτης της μπάλας. Αυτό έχει στην εξέλιξη της φάσης. Ο
Κάτσας. Κατεβάζει για τους Ντάξ. Σουμαλάς. Φύγει στα αριστερά. Κουκουνάς. Πήρε και πάλι ο Σουμαλάς. Δύο δευτερόλεπτα, ένα. Δεν έχει δει το ρολόι. Δεν μείνει η μπάλα στα χέρια. Έχουμε και κάποιον τραυματισμό τώρα. Ο Φωτιάδης είναι στο παρκέ. Σε ευχηθούμε να μην έχει χτυπήσει σοβαρά. Πάμε να διακόψουμε για λίγο και επιστρέφουμε. Τώρα είναι όλα έτοιμα για να συνεχθεί το παιχνίδι. Ο Φωτιάδης πέρασε στον πάγκο που δέχεται την ιατρική βοήθεια. Ευχηθούμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Στο πόδι είναι το πρόβλημα. Χαμηλά στον Αθηναγαλό. Η κόκκινη τώρα στην επίθεση. Με τον Καραμαγκάλη. Πάσα και πάλι έξω. 3 δευτερόλεπτα. 2. Πρέπει να εκτελέσουν οι κόκκινοι. Είναι καλή άμυνα των Ντάξ. Έκλεισαν όλοι οι χώροι, όλοι οι διάδρομοι. Και έτσι παλά έμεινε στα χέρια του Βασίλη Χριστοφορίδη. Ο Λουκίθας. Είδε το κόψιμο τάπα όμως στην συνέχεια από τον Καραμαγκάλη. Πολύ καλή άμυνα. Επιμένουν ωστόσο οι Ντάξ. Και πάλι ο Λουκίθας. 3-45 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ύψωσε. Δεν ευτόχισε αλλά πήρε το φάουλ. Ο παίκτης των Ντάξ, ο Σουμαλάς. Αυτός θα πάει στην γραμμή. Στο σίδερο η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Για το 8-9. Διαφορά πλέον στον πόντο, στο Φορίδης. Έπαιξε με τον Καραμαγκάλη. Στο Φορίδης κάνει την κίνηση, βγαίνει στα δεξιά. Έκανε την προσπίση την οποία έφαγε ο συμπαίκτης του και έφτασε και μέχρι το καλάθι για το 8-11. Ήταν ώρα να σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι. Δίνει τη λύση τώρα ο Βασίλης Χριστοφορίδης. Βάζει στο συντρία τους φιλοξενούμενους. Μάζεσαι τώρα στην συνέχεια. Ο Σαββίδης δεν μπορούσε να συγκρατήσει, έτσι επιστρέφουν στην επίθεσή τους. Και πάλι Ντάξ. Έγινε επαναφορά. Σουμαλάς. Ωραία η πάσα. Μπαλά πάει και πάλι στην περιφέρεια. Σουμαλάς με το ένα χέρι βρίσκει στόχο. Και μειώνει και πάλι στον πόντο. 10-11. Αρκετά δραστήριος τελευταίες φάσεις ο Σουμαλάς. Δείχνει και πάλι τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι. Χριστοφορίδης. Πυροσαβίδης. Έχει βάλει πλάτη. Γυρίζει με ένα fade away χωρίς ισορροπία. Αστόχησε. Παρέμεινε το 10-11. Ευκαιρία τώρα για τους γηπεδούχους ώστε να προσπεράσουν. Ο Λουκίθας δεν βιάστηκε. Τώρα θα σηκωθεί για δύο. Κάνει airball. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Υπάρχει μια ισορροπία στο παιχνίδι. Καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει μέχρι στιγμή στο σκορ. Θα γίνει και αλλαγή τώρα για τους ακρίτες μετά το φάουλ, που είναι το πρώτο για τους Ντάξ. Στο μάτς επέστρεψε ο Νάστος. Σαββίδης. Έχει σταματήσει τρίπλα στον Καραμαγκάλη. Ένα δίποντο όχι καλό. Καθαρή άμυνα και έχουμε βήματα από τον Χριστοφορίδη. Και δυσκολεύτηκε και κόντρα στον Σουμαλά. Έβαλε τα χέρια του μόνο στην παλιά εκείνος. Και βγήκε έτσι άμυνα για τους Ντάξ, οι οποίοι και πάλι θα προσπαθήσουν να περάσουν μπροστά.
Σουμαλάς από το ύψος της βολής θα το βάλει και δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του Σουμαλάς, ο καλύτερος παίκτης των ομιλικών κοιτάξεων μέχρι στιγμής. Στοφορίδης, Σταβίδης, εκτελεί για 3, έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη, μάζεψαν τώρα οι γηπεδούχοι, Σουμαλάς ξεφεύγει. Πάσα του είναι για τον Σιόζο, πρόλαβε εκείνος. Ο Στοφορίδης θα πετάξει την μπάλα εκτός και αφήνει με 16 δευτερόλεπτα τώρα την επίθεση των γηπεδούχων. Πάσα στο πλάι Σουμαλάς σε ακόμα ένα δικό του σουτ. Άστοχο αυτή τη φορά. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Κουλουκίθας, ωραία, θα αφήσει την πάσα στον αμαρκάριστο Κούκουνα, ο οποίος θα προλάβει και το ρολόι για το 14-11, ψύχνευα εδώ γύρισε η μπάλα. Βρήκε την κατάλληλη πάσα ο Κουλουκίθας για το στην 3 των γηπεδούχων. Στοφορίδης. Σαβίδης έχει πλάτη στο καλάθι και υψωμένα χέρια μπροστά του, δύσκολη προσπάθεια. Δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι. Και τώρα ο Σουμαλάς, δυναμική άμυνα, έκλεψαν οι κόκκινοι. Σαβίδης και πάλι θα πάρει το φάουλ αυτή τη φορά. Το φάουλ το έχει κάνει ο Κούκουνας. Ενώ το ρολόι έχει σταματήσει στα 20,9. Αστοχή η δεύτερη. 14-12. 15 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Milwaukee Bucks. Πήρα από κοντά, δεν εκτέλεσε σωστά όμως ο Κούκουνας. 6 δευτερόλεπτα, 5, Χριστοφορίδης. Πρέπει να πάρει το σουτ, θα το κάνει. Δεν έχει κάποια ελπίδα. Δεν έχει κάποια τύχη αυτή η εκτέλεση, γιατί ολοκληρώνει την πρώτη περίοδο με το σκορ στο 14-12 υπέρ των Milwaukee Bucks. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος εδώ στο Χρήστο του Αγίου Νικολάου. 14-12 προηγούνται οι Milwaukee Bucks, οι οποίοι έχουν μέχρι στιγμής σε καλή μέρα τον Σουμαλά, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ ώστε να πάρει η ομάδα το προβάδισμα στα πρώτα 10 λεπτά. Τώρα στο 6 το τρίποντο από την κορυφή. Ανέφεραν οι κόκκινοι. Σημειακός. Έχει γίνει φάουλ από τον, Κούκουνα. Ο Χρονόπουλος θα επαναφέρει. Χριστοφορίδης θα στόχισε για 2. Μαλάς έπεσε πάνω τα αντικανονικά. Πονάστος και έκανε το φάουλ. Πρώτο ματικό έτσι και για τους φιλοξενούμενους. Κουλουκίθας. Ζήτησε, πήρε ο Σέργης. Εκτέλεση όχι καλά. Δεν αλλάζει έτσι το 14-12. Καραμαγκάλης. Ζημιακός, θέλει να πάει προς τα μέσα. Του έκλεισαν τον διάδρομο. Χριστοφορίδης από την κορυφή. Εκτελεί ο Χαραλάμπος για το 14-15. Ο παίχτης ο οποίος ξεκίνησε δυναμικά το μάτς για τους ακρίτες. Κάνε πολύ καλή δουλειά στις πρώτες φάσεις του παιχνιδιού. Περνάει τώρα στο μάτς στην δεύτερη περίοδο και ξανακάνει αυτή την παρουσία του. Βγήκε και η άμυνα εδώ από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία τώρα να ανεβάσουν κι άλλο το προβάδισμά τους. Σημειακός. Κουβαλάει, αφήνει τον Νάστο. Παίρνει τα βήματα, έχει κερδίσει και το φάουλ.
Έτσι θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Τέσσερα, 17 από τις δύο ευστοίχες βολές του Νάστου Σουμαλάς. Αυτός φτιάχνει τώρα την επίθεση. Φτιάχνει για συμπαίκτη, ο Κούκουνας είναι στα αριστερά. Ένα δίποντο μέσα απόστασης, Σιμιακός μαζεύει το rebound. Τον ακολουθεί ο Πουλουκίθας. Τώρα αφήνει στον Καραμαγκαλή. Χρονόπουλος Χριστοφορίδης έχει βάλει κοντά στη ρακέτα τον αντιπαλό του, τον νικάει κατά κράτος 14-19. Έπαιξε πολύ ωραία με τη δύναμη του, έχει ο ψηλός των ακριτών. Στο συν 5 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Ωραία, εδώ η μπάλα θα φτάσει στον Παπαροϊδάμι. Στόχησε αυτός κάτω από την αντιπαλή ρακέτα. Σημειακός. Έχει όρθιο το βλέμμα του. Καραμαγκάλης θέλησε να ξανασυνεργαστεί με εκείνον. Είχε μεγάλο ρίσκο η επιλογή του, ωστόσο παραμένουν σε θέση επίθεσης οι φιλοξενούμενοι, αλλά έχουμε και διακοπή για time out. Στην επαναφορά τώρα οι ακριτές, οι οποίοι έχουν 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Στο χωρίδι σάφτε στον Σιμιακό, 3 δευτερόλεπτα, Χρονόπουλος. Πέταξε και λίγο σχεδιασμένα εκεί την μπάλα, καθώς έβλεπε ότι τελειώνει ο χρόνος. Κουλουκίθας. Και τώρα Σουμαλάς. Κουκουνάς. Δώσει στον Σουμαλά, πάει κατά μέτωπον. Τον έχασε και στην άμυνα ο Χριστοφορίδης. Έβαλε και το καλάθι ο παίκτης στον Ντάξ. Κέρδισε και το φάουλ. 16-19. Μπορεί εδώ να φέρει τρεις πόντους του Ντάξ ο Σουμαλάς, αν ευστοχίσει και στην συμπληρωματική βολή του. Θα το κάνει. 17-19 στο δίποντο πλέον πλησιάζουν και πάλι οι γηπεδούχοι, 5-45 πριν να τελειώσει η δεύτερη περίοδος και να πάμε στο ημίχρονο. Χρονόπουλος. Δεν είναι καλή επιλογή. Προσπαθεί εκεί να σώσει ο Παπαροϊδάμης, ούτε ο Κουλουκίθας στην συνέχεια κράτησε την παλεντός. Εντός ορίων, έτσι οι ακριτές παραμένουν στην επίθεση με 8 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα. Φάσεις να εκτελέσει ο Νάστος, η μπάλα στο σίδερο και στην αγκαλιά του Κούκουνα. Και τώρα Κουλουκίθας. Πασαρέ καθώς μπροστά του είχε ψηλό τώρα αντίπαλο. Ξέλγησε αστόχηση από το πλάι, μαζέψε ο Χριστοφορίδης και τώρα Σιμιακός με χώρο. Έπαιξε με τον Χρονόπουλο, δεν έγινε καλή πρώτη υποδοχή της πάσας. Καραμαγκάλης, έκανε βήματα, το κατάλαβε και ο ίδιος. Δεν έχουμε και αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Αλλαγές βασικά. Ο Βασίλης Χριστοφορίδης επιστρέφει, όπως και ο Σαββίδης. Παρατηρήσεις εκεί του ρέφερη στον παίχτη των ακριτών. Ο Λουκίτας. Προς τα μέσα δυναμικά ο Σουμαλάς κερδίζει το φάουλ και έχουμε βολές.
στον παίχτη των φιλοξενούμενων. Στον Καραμαγκαλή. Πριν θα πέρασει εκτός. Και τώρα ο Σουμαλάς. Εκτέλεσε την όλη της τεχνικής ποινής για το 18-19. Και τώρα έχουμε και τις δύο βολές του φάουλ. Μέσα η πρώτη. 19-19. Και 20-19. Στο Χωρίδης. Βασίλης. Άφησε στον Σαββίδη. Όχι στον Σαββίδη, με συγχωρείτε. Ο Σαββίδης δεν πήρε την πάσα. Κουλουκίθας τώρα. Αφήνει στην γωνία. Σέργιες θα το επιχειρήσει από εκεί. Δεν ήταν άσχημο το σούτ, δεν μπήκε. Τσινιακός. Έπεσε πάνω του και έκανε το φάουλ ο Σουμαλάς. Επαναφορά τώρα η κόκκινη, Σιμιακός. Μια εκτέλεση για τρεις, όχι καλή. Το rebound στα χέρια των κόκκινων και πάλι. Αυτή η προσπάθεια. Κουλουκίθας. Κρατάει. Πήρε και πάλι χέρι με χέρι. Σουμαλάς με 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του οι γηπεδούχοι. Ο Παροϊδάμις δεν έκανε καλή εκτέλεση. Και τώρα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν οι ακρίτες. Θα βγει στον ευνηδιασμό. Ο Χριστοφορίδης θα πάρει και το φάουλ. Έχετε το καλάθι από κοντά από τον Κουλουκίθα. Παραμένει έτσι το 20-20. Στοφορίδης. Νάστος πάει προς τα μέσα. Βρήκε τον διάδρομο, δεν τελείωσε καλά με το lay-up. Ρεβασί το χέρι δεκιά την κανονικά ο Σινιακός. Έκανε το φάουλ. Σιμιακός για τρεις, μπαλά στο σίδερο. Και έφυγε εκτός στην συνέχεια. Κίθας, 21-20 το σκορ. Πήρε ο Κουκουνάς. Δεν πέρασε η πάστα του Παπαροϊδάμι. Στρέφει όμως για να διορθώσει την κατάσταση ο Κουλουκίθας.
σας κρατά. Θα πάρει ο Ιδάμις για δύο. Δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Μάζωσαν οι ακριτές. Βασίλης Χρυσοφορίδης κρατάει αργά-αργά. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο 1,5 λεπτό πριν την ανάπαυλα. Φιλική θα σας ακόμη επίθεση, η οποία πέρασαν εκμετάλλευτη για τους φιλοξενουμένους. Εντάξει τώρα. Στην επίθεση του Σουμαλάς θα πάρει και το screen. Αφησέξει ο Παπαροϊδάμις, βλέπει τις επιλογές του. Κουλουκίθας έχει λίγο χώρο, θέλει να τον αξιοποιήσει και θα βάλει το τρίποντο για το 24-20. Στο φορείς τσεκάρει και το ρολόι, 52 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της περίοδου. Μπαλά έφτασε στον Σαββίδη και από εκεί στον Σημιακό. Ένα δίποντο, καθόλου καλή εκτέλεση. Κουλουκίθας. Ζητάει κινήσεις, ο Σουμαλάς πάει κοντά του. Δεν θα περάσει όμως η πάσα από τον Σαββίδη. 15 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους κόκκινους. Σημειακός θα πάει σε μια γρήγορη επίθεση, θα το βάλει όμως. Παρ' όλα αυτά, Μαρούλο που επέλεξε να εκτέλεσει γρήγορα και να πούσε δευτερόλεπτα σκόραρε. Παπαροϊδάμις πέταξε όπως πήρε το φάουλ, το παραδέχεται κιόλας. Ο Σαββίδης ο οποίος σπέβδει να δώσει και το χέρι στον αντίπαλό του. 0,7 δείχνει τώρα το ρολόι. Ενώ ο Παπαροϊδάμις είναι στην γραμμή. Θα στοχίσει στην πρώτη. 24-22 παραμένει το σκορ. Ήταν για δύο τελικά το σουτ του Σημιακού νωρίτερα. Ένα σουτ πίσω από το κέντρο, λίγο έλειψε να σκοράρει ο Χρυστοφορίδης. Τώρα το highlight του μάτς αυτό. Ολοκληρώνεται έτσι το ημίχρονο με το σκορ στο 26-22. Και πάλι στην δράση. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο ημίχρονο εδώ στον Άγιο Νικόλαο. 25-22 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Με έτσι λίγο κοιτάξει να έχουν στα χέρια τους ένα προβάδισμα τριών ποντών. Μέχρι στιγμής το σκηνικό έχει και τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ καμία. Μέχρι στιγμής δεν έχει, δεν έχει πάρει μεγάλη απόσταση στην αναμέτρηση. Πηγαίνουν κοντά, έχει αλλάξει αρκετές φορές το προβάδισμα. Τώρα είναι η σειρά των γηπεδούχων να πάρουν την θέση του οδηγού. Και οι ακρίτες από την άλλη κυνηγούν. Βαλέ έφτασε στον Καραμαγκάλη. Φύγει έξω. Νάστος θα του τολμήσει. Είναι καλή εκτέλεση, περνάει κατευθείαν εκτός αγωνιστικών ορίων η μπάλα. Συνέχεια τώρα με Κουλουκίθα. Σέργης. Πατάει γερά, σηκώνεται για δύο, αναπηδάει η μπάλα, δεν καταλήγει στον στόχο. Μάχη για το rebound. Έχουμε τζάμπολ, το βελάκι δείχνει λίγο κοιτάξει. Έγινε η επαναφορά, η μπάλα όμως δεν έφτασε ποτέ στον Σιόζο. Σημιακός. Έχει τον Κουλουκίθα πάνω του. Θα παίξει με τον Χρυστοφορίδη. Ποιος γυρίζει και τελειώνει ωραία την επίθεση. Για το 25-24. We'll be right back.
τον έλεγα Χαράλαμπο. Το μπέλεξα με το νούμερο 23. Έχουν και τρεις ψηφοφορίες οι ακρίτες. Κάποιον είδα λάθος κι εγώ, να με συγχωρέσει. Συνέχεια τώρα με τον Κουλουκίθα. Σέργης έχει μείνει ολομόναχος. Σηκώθηκε για τρεις, βρήκε μόνο σίδερο. Σινιακός. Τώρα Καραμαγκάλης, Χρονόπουλος έχει βγει στην περιφέρεια, ένα μακρινό σουτ. Δεν έβαλε πολύ δύναμη στην εκτέλεσή του. Και τώρα έχουμε και αλλαγή για τους γηπεδούχους. Ο Σέργης αποχωρεί την θέση του. Μπαίνει ο Παπαροϊδάμης. Σουμαλάς. Σημειακός έχει αναλάβει να τον μαρκάρει. Παπαροϊδάμης τώρα έπαιξε με τον Κούκουνα. Θα γυρίσει με το δεξιό. Ωραία, reverse 27-24. Βασίλης Χρυσοχοίδης. Ύψωσε για τον Γιάννη. Ο κοντά εκεί. Ήταν καλές οι προποθέσεις. Βρέθηκε σε θέση βολής. Εκτέλεση του όμως δεν ήταν ιδανική. Να έχει χτυπήσει ο Κούκουνας για τους Milwaukee Ducks. Συνεχίζεται η φάση. Μπήκε το καλάθι από τον Παπαροϊδάμη τελικά για το 29-24. Και τώρα σταματάει το παιχνίδι για να δούμε αν είναι καλά ο Κούκουνας. Θα συνεχίσει. Καραμαγκάλης άφησε στον Γιάννη Χριστοφορίδη, έκλεισαν δύο πάνω του. Βασίλης Χριστοφορίδης τώρα για δύο. Σηκώνεται, το βάζει. 29-26. Λουκίθας. Βγαίνει σε αρκετά μέτρα, ήρθα από πίσω ο Νάστος, έκλεψαν έτσι οι κόκκινοι. Σημειακός προσπαθεί να αποφύγει την πίεση για να κατεβάσει. Καραμαγκάλης, έχει πάρει θέση ο Χριστοφορίδης, τώρα θα πάει σε εκείνη η μπαλά. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει εκεί ο Κούκουνας, ο οποίος έχει αναλάβει να του παίξει άμυνα. 29-28 τώρα. Μαλάς. Αλλαγή στο μαρκάρισμα, μένει πάνω του ο Χριστοφορίδης, συγχωρείτε. Θα γυρίσει με το δεξί ο Κούκουνας. Βγήκε και αυτή η άμυνα από τους ακρίτες. Δεν αλλάζει. Το 29-28. Καραμαγκάλης. Χριστοφορίδη ζητάει και πάλι ο Γιάννης Χριστοφορίδης, αλλά αυτή τη φορά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Κουλουκίθας. Μένει στην κορυφή, επέλεξε να μην σουτάρει. Παπαροϊδάμης θα του ξαναδώσει, αυτή τη φορά δεν θα το σκεφτεί πολύ. Αστοχή όμως και ψηλότερα ο Χριστοφορίδης. Βασίλης τώρα Χριστοφορίδης. Και πάλι μπορούν να προσπεράσουν οι φιλοξενούμενοι. Καραμαγκάλης έπαιξε με τον Νάστο. Ο Παπαροϊδάμης μπήκε τελευταίος. 6-4 λεπτά τώρα στο ρολόι. Καραμαγκάλης. Τον Χριστοφορίδη στα 2 θα σηκωθεί για 3. Άστοχο το μακρινό σουτ. Κουλουκίθας. Αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά τώρα. Η Ντάξ επέστρεψε η άμυνα των κόκκινων. Σουμαλάς αφήνει έξω για να πάρει ένα μαρκάρι στο σουτ. Ο Παπαροϊδάμης αστοχούν και πάλι η Ντάξ. Δεν αλλάζει έτσι το 29-28. Από την περιφέρεια τώρα θα σηκωθεί για τρεις ο Χριστοφορίδης δυναμικά εκεί. Θα μαζέψει δηλαδή την μπάλα ο Νάστος. Σημειακός και αυτός θα το επιχειρήσει. Αστοχική αυτή η προσπάθεια.
βρήκε μόνο αέρα. Πέρασε κατευθείαν εκτός η μπάλα, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 4 λεπτά της τρίτης περίοδου. Κουλουκίθας. Μπάλα έφτασε στον Σουμαλά. Βρήκε λίγο χώρο για να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα, δεν τα κατάφερε καλά στο τελείωμα. Μια 14 επίθεση, ένα jump shoot από τον Κουλουκίθα, το οποίο θα καταλήξει στον στόχο. Είχαμε ώρα να δούμε κάποια εύστοχη προσπάθεια, θα την δούμε τώρα. Διαχείρος Κουλουκίθα για το 31-28. Σου για δύο πόντους από τον Καραμαγκάλη. Θα πάρει ο Ιδάμις. Βρήκε την μπάλα με το ένα χέρι ο Νάστος, την πέταξε εκτός. Και τώρα έχουμε time out για τους Milwaukee Ducks. Επιστρέψαμε μετά το time out. Τελευταία 3 λεπτά τώρα στην τρίτη περίοδο, 31-28. Δείχνει το σκορ. Κατοχή είναι για τους ακριτές, όπως δείχνει χαρακτηριστικά ο ρεφερί. Ο Σουμαλάς είναι αυτός που βρήκε τελευταίος. Κατεβάζει ο Χριστοφορίδης, ο Βασιλής. Γιάννης Χριστοφορίδης και πάλι έχει πάνω του τον Κουκουνά, ο οποίος δίνει μεγάλη προσπαθειακή κόντρα στον ψηλότερο και πιο δυνατό αντιπαλό του. Άστοχη προσπάθεια από τον Καραμαγκάλη. Κουλουκίθας κάνει αρκετά μέτρα. Τώρα ρίχνει ταχύτητα και παίζει με τον Κουκουνά. Σηκώνεται για τρεις, κοντό το σουτ. Κουλουκίθας θα του δώσει και πάλι. Σουμαλάς με το ένα χέρι ψώνει, αναπηδάει, μπαλά καταλήγει εκτός στόχου τελικά. Χριστοφορίδης παίζει τριγυρισμένος εκεί από τρεις αντιπάλους, ψάχνει συμπαίκτη, αφήνει στον Βασίλη Χριστοφορίδη. Ποιος έχει φύγει στην άλλη πλευρά, θέλει να τα κάνει όλα μόνος του και θα τα καταφέρει όλα με επιτυχία. 31-30, έχει κερδίσει και το φάουλ που μπορεί να φέρει και πάλι το σκορ στην ισοπαλία. Δεν είναι καλή η βολή του, παραμένει στο 31-30. Θα πάρει ο Ιδάμις από το πλάι. Δεν θα μπει το καλά, θυμάζεψε ο Καραμαγκάλης. Μια προσποίηση από τον Χριστοφορίδη. Και τώρα Σινιακός φύγει έξω. Τώρα είναι ο Χαραλαμπός Χριστοφορίδης, θα παίξει με τον Γιάννη. Πάει κόντρα σε δύο αντιπάλους εκείνους, δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει καλά την φάση και να δώσει και το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Εδώ 31-32. Παίρνουν κεφάλι στο σκορ πλέον οι κόκκινοι. Κουλουκίθας. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια απάντηση από τους Ducks. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για να μπούμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Σουμαλά στα δεξιά, 3 δευτερόλεπτα, 2, τελειώνει ο χρόνος επίθεσης. Δεν μπορεί να γραπώσει την μπάλα ο Κουλουκίθας, θα έκλεψει κιόλας ο Χριστοφορίδης. Ποιος ξεφεύγει, θα δεχτεί το φάουλ από τον Παπαριδάμι χαμηλά. Του έκοψε τη φορά εκεί ο αντιπαλός του, κάνοντας και το δεύτερο ομαδικό για τους Milwaukee Ducks. Για τους οποίους θα καθίσει τον πάγκο Σουμαλάς για να επιστρέψει ο Σέργης. Χριστοφορίδης κρατάει στην κορυφή με το Σέργη, να του αφήνει λίγα μέτρα απόσταση. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Σηκώνεται υπό πίεση. Μαζεύει ο Παπαροϊδάμις. Μισό λεπτό ακόμα στην περίοδο. Ο Κούνας πέρασαν τώρα το κέντρο.
Τέξας με ηρεμία. Θα φτιάξει αυτή την επίθεση των 12 δευτερολέπτων. Θα πάρει ο ίδιος την εκτέλεση τελικά. Μαζέψε ο Χριστοφορίδης, 15 δευτερόλεπτα. 12-10. Κρατάει ο Χριστοφορίδης. Θέλει να ξοδέψει όλα τα δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα τώρα. Θέλει να παίξει τα πόδια τον Σέργη. Από δύσκολη θέση σηκώθηκε. Δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι. Και έτσι ολοκληρώνεται και η τρίτη περίοδος. 31-32 μπροστά οι Ακρίτες. Μπήκαμε και στην τέταρτη περίοδο που βρίσκει μπροστά τους Ακρίτες τώρα με 31-32. Τα πάντα παραμένουν ανοιχτά, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει κυριαρχήσει μέχρι τώρα. Και μένει να δούμε αν θα πάμε έτσι μέχρι το τέλος ή αν θα καταφέρει να επικρατήσει κάποια από τις δύο ομάδες. Θα καταφέρει να πατήσει γκάζι. Ενώ από την άλλη τώρα ο Γιάννης Χριστοφορίδης συνεχίζει δυναμικά για τους Ακρίτες. Βάζει ακόμα δύο πόντους στην στατιστική του. 31-34 τώρα το σκορ υπέρ των κόκκινων. Γιάννης Χριστοφορίδης θα πρέπει να περάσει το κέντρο, θα το κάνει έγκαιρα. Σημειακός για 3 μέσα. 31-37, δυναμικό ξεκίνημα στην τέταρτη περίοδο από τους κόκκινους. Ένα γρήγορο 5-0. Σουμαλάς. Ήρω Παπαροϊδάμης. Σηκώθηκε για 2, απάντηση 33-37. Καραμαγκαλής. Χρονόπουλος πήγε κοντά του. Καραμαγκαλής χέρισε το φάουλ. Είναι και το τρίτο φάουλ του Παπαροϊδάμη αυτό. Σαββίδης. Θα πάρει και αυτός μια μακρινή εκτέλεση. Πένα λεπτό 33-36. Είναι 33-36 το σκορ γιατί νωρίτερα το σούτ του Σουμιακού ήταν για 2 και όχι για 3. Η διαφορά τώρα είναι στους τρεις πόντους. Rebound και θέλει να τρέξει τώρα ο Σουμαλάς. Στέκεται στον αέρα. Πάλι ο ίδιος προσπαθεί αλλά έχει κλειστεί. Ο Σέργης έφταγε για να δώσει τη λύση. 35-36. Έχουμε και αλλαγή για τους κοκκινούς. Ο Γιάννης Χριστοφορίδης παίρνει εκτός για να μπει στην θέση του ο Νάστος. Πάρα λίγο να χάσει την κατοχή η κόκκινη. Νάστος εκεί στην πολυκοσμία. Αστοχή και τώρα μπάλα στα χέρια του Παπαροϊδάμη και από εκεί του Κουλουκίθα. Σουμαλάς. Κουλουκίθας. Ωραία η πάσα Παπαροϊδάμης μετά από τρίπλα. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Δεν εκμεταλλεύει έτσι και την πάσα του Κουλουκίθα. Καραμαγκάλης. Ζητάει κίνηση από τον Σημιακό. Χρονόπουλος τώρα θα του δώσει. Ξεφεύγει αρχικά από τον Κουλουκίθα αλλά η πάσα που κατηγορεί στην συνέχεια είναι αγγιστή. Αλλαγή για τους Ακρίτες. Επέστρεψε ο Βασίλης Χριστοφορίδης. Ο Χρονόπουλος είναι ο παίκτης που κάθεται στον πάγκο. Σέργης Σουμαλάς θέλει να απειλήσει.
λύση κατευθείαν. Έχει γίνει το φάουλ ψηλά κιόλας. Έχουμε βόλες για τον παίχτη των Milwaukee Ducks. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα στην πρώτη προσπάθεια του Σουμαλά. Έχει ακόμη μια βόλη να εκτελέσει. Αστοχή, παραμένει το 35-36 μετά και τις δύο αστοχές βολές. Νάστος άφησε την κατάλληλη στιγμή στον Σαββίδη, σπατάλησε αυτή την ευκαιρία και τώρα θέλουν να φέρουν γρήγορα στην άλλη πλευρά οι γηπεδούχοι. Επιστρέφει έγκαιρα η άμυνα των Αγριτών. Ύψος εδώ ο Σουμαλάς, έφτασε παρά στον Κούκουνα, δεν τα καταφέρνει αρχικά, έχει και δεύτερη ευκαιρία ούτε με αυτή. Και τρίτη και φαρμακέρι μάλιστα. Επέμεινε και δικαιώθηκε, 37-36 και η βολή θα εκτελεστεί μετά το time out. Κούκουνας μετά το καλαθική φαουλ το κατάφερε νωρίτερα, θα βάλει για την συμπληρωματική βολή του για το σύνδιο των γηπεδούχων, 38-36. Στοφορίδης, είπαμε σήμερα, οι ομάδες αναζητούν την πρώτη τους νίκη, ήταν λογικό το παιχνίδι να είναι ντέρμπι, όπως και είναι. Έφτασε μέχρι την άλλη πλευρά και πάλι γκολ φαουλ από τον Σουμαλά αυτή τη φορά. Πήρε τη σκυτάλη από τον Κούκουνα και έχει την δική του ευκαιρία τώρα να φέρει το έμεσο τρίποντο στους Milwaukee Ducks. 40-36 πλέον. Το... από τον Σουμαλά θα μπει και η βολή τώρα για το 41-36, ένα γρήγορο 6-0 των γηπεδούχων που στέλνει στο σύν 5. Έχουν ένα μαξιλαράκι ασφαλείας η Milwaukee Ducks. Καραμαγκάλης. Ο Χριστοφορίδης έχει πάρει το φάουλ από τον Κούκουνα. Είναι το τρίτο δικό του. Είπαμε σήμερα είναι δύσκολη η αποστολή του κοντρά στον Χριστοφορίδη. Πρέπει να δώσει μεγάλες μάχες. Και ώρα θα τον νικήσει ο άλλος Χριστοφορίδης, ο Βασιλής, και θα κάνει και το τέταρτο δικό του φάουλ ο Κούκουνας. Μαζεμένα τα έκανε τα δύο φάουλ του. Θα μπει και η βολή. 41-39. Τώρα από την εύστοχη προσπάθεια των γηπεδούχων. Καραμαγκάλης, Γιάννης Χριστοφορίδης, δείτε εκεί πως κλείνει η άμυνα τον Ντάξη για να δώσουν βοήθεια στον Κούκουνα. Θετικό ριμπάν μετά το άστοχο τρίποντο. Ένα νέο σούτ από μακριά, έδωσε πολύ ύψος στην προσπάθεια ο Βασίλης Χριστοφορίδης. Αστόχησε και εκεί αυτός. Και τώρα Σουμαλάς γυρίζει ωραία το κορμί του, η πάσα του δεν είναι καλή. Καραμαγκάλης αφήνει στον Σημιακό. Έκλεψε ο Κουλουκίθας και ο Σουμαλάς και εκεί και του έδωσε και την πάσα. Θα την κάνει ασίστ αυτός και 45-39. Η πίεση, νέο λάθος εδώ από τους ακρίτες. Δύο συνεχόμενα λάθη από τους κόκκινους δωράκι. Αυτό για τους Milwaukee Ducks, οι οποίοι μπορούν να πάρουν ένα πολύ καλό προβάδισμα τώρα, αν καταφέρουν να βρουν κάτι καλό. Και μετά το πέρας αυτής της επίθεσης, Σέργης για δύο θα το βάλει. 47-39, ένα ξεπέταγμα πλέον των γηπεδούχων που τους φέρνει στο σύν 8 και αναγκάζονται να καλέσουν εσπεσμένα time out οι ακρίτες.
επιστρέψαμε μετά το time out των Ακριτών, οι οποίοι βλέπουν τους Μιλγουόκι Ντακς να έχουν πάρει ένα προβάδισμα 8 πόντων πλέον. Τα εκμεταλλευόμενοι και τα λάθη που έκαναν οι φιλοξενούμενοι. Ο Χρυσοφόρης τώρα θα δώσει μια ανάσα στην ομάδα του, 47-41. Έκλεψαν κιόλας οι Ακρίτες. Ο Νάστος τους κρατάει σε θέση επίθεσης. Σημειακός περιμένει να έρθει και ο Γιάννης Χρυστοφορίδης. Αυτός θα πάρει τώρα την μπάλα στα χέρια του. Θα προσπαθήσει να πάρει και την επίθεση. Και θα πέσει και Άτσαλα επάνω στον Κούκουνα. Διαμαρτύρεται για φάουλο. Αυτός το έχει κάνει όμως την εξέλιξη της φάσης. Και είναι και το τέταρτο που βγάλουν οι κόκκινοι. Κουλουκίθας μένουν ψηλά, Σημειακός και Νάστος. Σαν άνετα το κέντρο όμως η Ντακς. Θα την πάσα στον Σέργιο, ο οποίος αφήνει για πάλι στον Κουλουκίθα. Σουμαλά θέλει να πάει μέχρι το τέλος. Κατοχή είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. 5 δευτερόλεπτα τώρα στο χρονόμετρο. Θα πρέπει να πάνε σε μια γρήγορη επίθεση. Σέργης εκτελεί ξανά από τα αριστερά αυτή τη φορά. 49-41, ο Σέργης αναλαμβάνει και αυτός δράση. Τώρα σε αυτά τα τελευταία καθοριστικά λεπτά για να κρατήσει μπροστά με 8 πόντους τους Milwaukee Ducks. Δεν θα φτάσει ποτέ η μπάλα στον Χρυστοφορίδη. Πολύ καλή αντίδραση εδώ από την άμυνα των γηπεδούχων. 3-3 τώρα μπροστά, αποφασίζει να τελειώσει μόνος του ο Κουλουκίθας. Δεν δικαιώθηκε για την επιλογή του. Καραμαγκάλης και άπλετο χώρο για να πλησιάσει ο Βασίλη Χρυστοφορίδης. Άτσαλες και οι δύο προσπαθίες του. Σέργης προσπαθεί να γυρίσει, του φύγει η μπάλα. Διόρθωσε ο Σουμαλάς, πήρε και την εκτέλεση. Τελευταίος ακούμπησε ο Καραμαγκαλής. 13 δευτερόλεπτα στην διάθεση των Milwaukee Ducks για αυτή την νέα επίθεσή τους. Κούκουνα στην κορυφή, βρήκε τον Σέργη και πάλι ο ίδιος. 51-41, για πρώτη φορά η διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Με τον Σέργη να βρίσκει συνεχόμενες λύσεις στην επίθεση των Milwaukee Ducks, τους οποίους θα φέρει στο σύν 10 τώρα. Καραμαγκάλης είναι καλή επιλογή, αλλά παρά τις καλές προϋποθέσεις που υπήρχαν, το σούτ δεν κατέληξε στον στόχο, παραμένει έτσι. Το 51-41, 1-46 πριν από το τέλος. Milwaukee Ducks έχουν βάλει γερές βάσεις για την πρώτη νίκη. Πόδι τώρα από τον Σουμαλά. Ο χρόνος δεν είναι και δεν είναι σύμμαχος των Ακριτών, οι οποίοι πρέπει να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή για να διεκδικήσουν αυτή το πρώτο ροσφύλλο αγώνα. Φάουλ πάνω στον Γιάννη Χρυστοφορίδη, ο οποίος θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. Αστοχή πρώτη. Και την δεύτερη ο Χρυστοφορίδης. Τέτοια ώρα κάθε πόντος μετράει. Ο Λουκίθας έφτιαξε χώρο για τον εαυτό του. Ο ίδιος θα γραπώσει την μπάλα. Νέα 14 δευτερόλεπτα έτσι για τους Ducks. Ζητάει ηρεμία ο Λουκίθας, δεν υπάρχει και λόγος για να βιαστούν οι γηπεδούχοι. Και πάλι θα πάρει την προσπάθεια τάπα όμως από τον Χρυστοφορίδη, ο οποίος θα δεχτεί και το φάουλ στην συνέχεια. Και έχουμε νέες βολές και τη φορά για τον Βασίλη Χρυστοφορίδη. Θα καταλήξει το σίδερο η πρώτη. Δεν εκμεταλλεύονται ούτε τις βολές τους οι Ακρίτες.
εκτελεί και την δεύτερη, έβαλε αρκετή καμπύλη. Αστόχησε όμως και σε αυτή, επιθετικό rebound του Νάστου. Σημιακός, νέο φάουλ από τον Σουμαλά. Και είναι η σειρά του Σημιακού τώρα να στηθεί στην γραμμή της φιλανθρωπίας. '51-42. Σπάει και το σέρι των αστόχων βολών. Θα βάλει και τις δύο. 51-43. Και έχουμε και time out για τους ακρίτες. Ψηλά για να πιέσουν οι ακρίτες το κατέβασμα των Ντάξ. Βρέθηκε όμως και ο Λομόναχος ο Παπαροϊδάμις. Πάρα πολύ κακή αντίδραση εδώ των ακριτών. Έχασαν τον αντίπαλό τους και σαν σε προπόνηση γράφει το 53-43. 48 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Και ο Καραμαγκάλης εκτελεί γρήγορα και θα το βάλει κιόλας. 53-46. Θα κάνει και το φάουλ στον... Όχι, τζάμπολ έχουμε. Δεν έχουμε φάουλ, το βελάκι δείχνει λίγο όχι, εντάξει. Και πάμε σε ένα νέο time out, αυτή την φορά για τους γηπεδούχους. Yeah. 41 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι. Κουκούνας παραλίγο να χάσει την κατοχή. Κράτησε με ασφάλεια την μπάλα, πήρε και το φάουλ. Και τώρα θα είναι αυτός που θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. 53-46 υπερθυμίζω το σκορ. Χάνει την πρώτη. Καραμαγκάλης, λογικά θα αναζητήσουν ένα γρήγορο σουτ. Καραμαγκάλης πήγε να κάνει εκεί κάτι εξειδητημένο. Τέτοια ώρα όμως δεν είναι κατάλληλη για τέτοια. Παραμένουν ωστόσο στην επίθεση οι ακρίτες. Στοφορίδης ξεφεύγει από τον Κούκουνα. Δεν θα μπει η μπάλα στο καλάθι. Άτυχος εδώ ο Γιάννης Στοφορίδης, τον πούλησε η μπάλα. Και τώρα και πάλι θα έχουμε βολές για τους Ντάγκς. Ο Κούκουνας ή ο Σουμαλάς, είναι αυτός που είναι στημένος στην γραμμή. 22,5 απομένουν για το τέλος. Βάζει την πρώτη. Αναπηδάει πάλι δύο φορές, καταλήγει εκτός. 54-46. Χρυστοφορίδης μέχρι το τέλος. 54-48. Και έχουμε και φάουλ. 13,6 το ρολόι. Ο Παπαροϊδάμις τώρα έχει δύο προσπάθειες. Κάνει την πρώτη. Σπαταλούν τις ευκαιρίες τους από την γραμμή και η Milwaukee Ducks. Θα βάλει την δεύτερη. 55-48 τώρα. Στο Χωρίδη στα 10. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Παπαροϊδάμι. Συνεχίζεται το ίδιο σκηνικό με τις βόλες στο παιχνίδι. Περάζει στο σκουπί για την πρώτη ευκαιρία ο Χρυστοφορίδης. 8,8 απομένουν ακόμα για το φινάλε.
Θα βάλει την δεύτερη, 55-49. Και έχουμε ακόμα ένα γρήγορο φάουλ. Έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος. Τώρα ο Σουμαλάς θα πάει για το δικό του ζευγάρι βολών. Έξι, 49. Δύο στις δύο, 57-49 και κάπου εδώ νομίζω πως οι Milwaukee Bucks έχουν καθαρίσει την νίκη τους. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, θα πετάξει από το κέντρο ο Χριστοφορίδης να κάνει airball και έτσι φτάνουμε στο φινάλε νίκη. Λοιπόν, η πρώτη για τους Milwaukee Bucks στην σεζόν, θα πάνε στο 1-4, ενώ από την άλλη οι ακρίτες συνεχίζουν χωρίς κάποιο ροσφυλό. Θα πέσουν έτσι στο 0-5.